Θα δώσουμε την καλησπέρα μας στον πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Σάβα Δημητριάδη. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Η καθιερωμένη γιορτή, η οποία έχει γίνει πλέον θεσμός εδώ για τα αεραστεχνικά της Θεσσαλονίκης, το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης, και είχε ιδιαίτερο χρώμα χθες με την παρουσία και της αρκετών ανθρώπων που έχουν βοηθήσει το ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδος και θέλατε να τους θυμίσετε. Αλήθεια είναι αυτό. Άλλωστε η γιορτή της Ένωσης πλέον έχει ξεπεράσει το αθλητικό της κομμάτι. Θεωρώ ότι είναι ένα κοινωνικό γεγονός πλέον εδώ στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια δεν τιμήσαμε μόνο ανθρώπους του ποδοσφαίρου, τιμήσαμε και ανθρώπους από άλλα κομμάτια του αθλητισμού, όπως την Εθνική Πόλο, ότι υπάρχει των νέων που πήραν το παγκόσμιο, και γενικότερα είχε διαφορετικό χρώμα όπως έχει συνήθως. Βέβαια αυτή τη φορά είχε πάρα πολύ κόσμο η εκδήλωση. Είχε ανθρώπους οι οποίοι μπορώ να τα αποκαλέσω τα βαριά ονόματα είτε της πολιτικής κινήσης είτε του αθλητισμού. Θέλω όλους αυτούς τους ανθρώπους να τους ευχαριστήσω προσωπικά εγώ, γιατί όπως ξέρετε ήταν η πρώτη μου χρονιά σαν πρόεδρος Ένωσης και ένιωσα και πολύ αμήχανα έχοντας απέναντί μου τον άνθρωπο αυτόν που έχει αλλάξει, ας πούμε, ή έχει διαμορφώσει το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο και τώρα προσπαθεί να αλλάξει και το ποδόσφαιρο στη χώρα μας, και μιλάω για τον Βαγγέλη τον Γραμμένο. Καταλαβαίνετε, ήταν μια περίεργη στιγμή, αλλά και σαν μέλος του Διοικητικού μου Συμβουλίου, οι οποίοι όλοι εξέφρασαν τις ευχαρισίες τους για τους παρευρισκόμενους τη γιορτή αυτή, η οποία πραγματικά μας τιμήσαν. Μάλιστα. Τη γιορτή αυτή, ή αν θέλετε τον απόϊχο αυτής της γιορτής, μάλλον προσπάθησαν να τη χαλάσουν. Γιατί εννοώ, μια δήλωσή σας απομονώθηκε όπως τουλάχιστον την έχω εκλάβει εγώ. Και παρουσιάστηκε εντελώς διαφορετικά. Και αν δεν κάνω λάθος, κάνει λόγο για ότι δεν μπορούμε να είμαστε όλοι χριστιανοί, ας μην είμαστε χριστιανοί. Τι ακριβώς έγινε, για διευκρινίστε το λίγο. Καταρχήν, στην ομιλία μου, αλλά και γενικότερα αυτά που είπα, ήταν για τους νοήμονες ανθρώπους. Σωστό και αυτό. Οι ανόητοι ενδεχομένως να παραφράσουν και να προσπαθήσουν μάλιστα με τρόπο γεμπελικό να αλλάξουν την ουσία των πραγμάτων που είπα. Εγώ είπα σε κάποια αποστροφή εκεί του λόγου μου να σταματήσουμε να αποκαλούμε τον εαυτό μας Ινδό Μουσουλμάνο Χριστιανό gay straight, γιατί έτσι υιοθετούμε τη βία, γιατί έτσι διαχωρίζουμε τον εαυτό μας από την υπόλοιπη ανθρωπότητα, και αυτός ο διαχωρισμός γεννά τη βία. Αν υπάρξει ένας νοήμων άνθρωπος ο οποίος θα πει ότι εγώ είπα να μην λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, ευχαρίστως να βγει σε αντίλογο μαζί μου να το συζητήσουμε. Έλεος. Λέω λοιπόν, και νομίζω ότι το καταλαβαίνεις και εσύ Μάκη μου, ότι ο καθένας μπορεί να είναι ό,τι θέλει. Μπορεί να είναι χριστιανός, μπορεί να είναι μουσουλμάνος, μπορεί να είναι... Το κρατάς για τον εαυτό σου αυτό, ναι. Δηλαδή, φυσικά, άμα είσαι χριστιανός δεν θα βγαίνεις να λες εγώ είμαι χριστιανός και θα σηκώνεις στο σταυρό. Το θέμα είναι να το νιώθεις και να το αισθάνεσαι. Βεβαίως. Και ειδικά στα θέματα της θρησκείας. Αυτό που νιώθουμε, το νιώθουμε μόνιμα. Εάν είναι να βγαίνουμε και να διατρανώνουμε ότι ξέρεις εγώ πάω στις εκκλησίες, κάνω ράνο, το μόνο που κάνουμε είναι το μεγαλύτερο λάθος και μάλιστα το μεγαλύτερο δίδαγμα που μπορούμε να δώσουμε στις μικρότερες γενιές. Επαναλαμβάνω, ήταν κάτι το οποίο οι νοήμονες το καταλαβαίνουν. Οι ανόητοι δυστυχώς δεν μπορούν να το καταλάβουν. Και ξέρεις, νομίζω δεν είναι ότι δεν μπορούν να το καταλάβουν. Είναι ότι θέλουν να το παρουσιάσουν εγκεμπελιστικά με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργήσουν λαθασμένες εντυπώσεις. Ακριβώς. Λάσπη, κάτι θα μείνει στο τέλος, αλλά ο συγκεκριμένος ο οποίος προσπαθεί να βεβηλώσει το δικό μου το όνομα αλλά και το όνομα του Βαγγέλη του Γραμμένου, δυστυχώς ατύχησε το ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης, και γενικότερα μιλάω τώρα και σ' ονόματος του Βαγγέλη, που δεν έχω κανένα δικαίωμα να το κάνω αυτό, αλλά πάρα λόγω του ότι το συζητάμε και όλης της Ελλάδος βλέπει ότι οι προσπάθειες που γίνονται είναι προς την καλυτέρευση όλων αυτών που μας ταλάνιζαν όλα αυτά τα χρόνια. Εδώ να σας πω κάτι. Έρχονται καινοτόμες πρωτοβουλίες στην Ένωση. Καταρχήν έρχεται η διασφάλιση των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών στα θέματα που αφορούν την υγεία τους στην περίπτωση των εγχειρήσεων. Έρχονται οι οικονομικές ευκολίες στα σωματεία.
Έρχονται ένας καινούριος τρόπος πρωταθλήματος για τις ομάδες οι οποίες έχουν σταματήσει τις περιφέρειες για να μπορούν να επανέλθουν ξανά στο προσκήνιο και να βάλουμε ξανά τα παιδιά των χωριών στο ποδόσφαιρο. Nice. Έρχονται βοήθειες σε αυτά τα σωματεία τα οποία δεν μπορούν πλέον να κατεβαίνουν και το καταλαβαίνουμε αυτό. Βοήθειες όχι οικονομικές, με υλικό, με υποδομές κτλ. Νομίζω ότι όλα αυτά, πρόεδρε, είναι αρκετά ενδιαφέροντα και μου δίνετε τώρα την πάσα να πω ότι και να μεταφέρω ότι από αυτό το Σαββατοκύριακο το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο θα έχει λόγο και έκφραση και μέσα εδώ από την αθλητική συχνότητα της Θεσσαλονίκης στον Arena FM με δύο άτομα τα οποία νομίζω έχω την εντύπωση ότι έχουν φάει με το κουτάλι, ειδικά ο Κώστας Σαμαράς το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, μαζί του θα είναι και ο Αντώνης ο Βουλγαράκης που θα μεταφέρουν και τις ειδήσεις αλλά και τις μεταδόσεις του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Χαίρομαι που θα γίνει αυτό, Μάκη μου. Μας ενδιαφέρει να υπάρχει πολυφωνία και σωστή κριτική, γιατί εάν δεν υπάρχει κριτική σωστή απέναντί μας, εμείς δεν θα βελτιωθούμε ποτέ. Εύχομαι να πάει καλά αυτή η συγκεκριμένη εκπομπή, αλλά και οποιαδήποτε άλλη εκπομπή η οποία έχει αναφορά στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Παρεμπιπτόντως να σας πω ότι χθες ο κύριος Σταμπουλής, στο σημείο της βράβευσής του, είπε ότι σκέφτονται πολύ σοβαρά, και αυτό το έχουμε συζητήσει κιόλας, να έχει συγκεκριμένες εκπομπές η ΕΤ3 για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Καταλαβαίνετε ότι αλλάζουν τα πράγματα. Αλλάζουν. Και έχουμε κάποιους ανόητους, ειλικρινά ανόητους, οι οποίοι προσπαθούν να πούνε τι, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, εγώ μπορώ να καταλάβω, αλλά δεν μπορώ να τα πω στον αέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ που είστε αρρωγοί σε όλη αυτή την προσπάθεια. Πράγματι, να καυτηριάζετε τα κακώς κείμενα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, γιατί υπάρχουν. Πράγματι, να μας κάνετε κριτική αυστηρή όσο μπορείτε, αλλά να είναι επικοδομητική κριτική και όχι κριτική για να πάρει κάποια ένσημα παραπάνω ή κάποια παράσημα παραπάνω ο συγκεκριμένος εκφωνητής μιας εκπομπής ή ο συγκεκριμένος γράφων σε κάποιο site, μόνο και μόνο για να το διαβάσουν κάποιοι και να οικονομάει τις διαφημίσεις. Καλή σας συνέχεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Arena FM στους 89 και 4.